Την ανάγκη η νέα κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στο έργο της ανασύστασης της λίμνης Καλλιπεύχης, επισημαίνει σε δηλώσεις του νομάρχης Λαρίσας κ. Λουκάς Κατσαρός, μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία της πράσινης ανάπτυξης που ευαγγελίζεται. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αποτέλεσε όνειρο ετών για τους κατοίκους της περιοχής, θα αποτελέσει, όπως είπε, έναν υγρό τοπό αλλά και έναν πόλο έλξης και φυσικής ομορφιάς, αξιοποιώντας την υψηλή αισθητική του ορεινού τοπίου, το πλούσιο λαογραφικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής για βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη. Εμείς προχωρήσαμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, σε συνεργασία με την περιφέρεια και επί των δύο περιφερειαρχών, και του προηγούμενου και του προηγούμενου. Σε συνεργασία λοιπόν με τοπική κοινωνία ολοκληρώσαμε τις μελέτες και περιμένουμε τώρα να βγει ένα αντίστοιχο μέτρο από το ΕΣΠΑ, να γίνει μια διακήρυξη για να υποβάλουμε το έργο να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Παράλληλα, κάνουμε ενέργειες έτσι ώστε, εάν δεν προκύψει μια τέτοια δυνατή λύση, αυτό το έργο να χρηματοδοτηθεί μέσα από τους εθνικούς πόρους. Η λίμνη της Καλλιπεύχης αποξηράνθηκε το 1910 για να δημιουργηθούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η έκτασή της κάλυπτε 5.000 στρέμματα, ενώ άλλα τόσα περίπου έμειναν ακάλυπτα, δεδομένου ότι τα νερά που περίσευαν διέρεαν μέσω μιας φυσικής καταβόθρας και κατέληγαν στον ποινιό ποταμό στο ύψος του Πυργετού. Τα νερά της λίμνης προέρχονταν από τις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις το χειμώνα.